Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ξεκινώντας, θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου, για να μην ξεχνάμε, να καταδικάσω τις εχθές εμπριστικές δηλώσεις, την προτροπή σε εκτροπή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, τον ακραίο φασιστικό λόγο που ακούστηκε μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου από τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, αλλά και τα χειροκροτήματα που ακολούθησαν από τα υπόλοιπα μέλη της νεοφασιστικής αυτής οργάνωσης. Και να συμφωνήσω με την πολύ σωστή απόφαση που πάρθηκε μετά από την πρωτοβουλία και την πρόταση του Προέδρου της Βουλής για ομαδική αποπομπή τους από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Τα ακραία αυτά στοιχεία θα πρέπει στο εξής να απομονωθούν από την πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών ομάδων και να μην επιτρέψουμε να ακουστούν ξανά τέτοιες ακραίες φωνές μέσα στο ναό της δημοκρατίας που είναι το Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πέρασαν 3 χρόνια από τότε που παραλάβαμε τη χώρα στα πρόθυρα κατάρρευσης, με ποσοστό ανεργίας που άγγιζαν το 25% και στους νέους το 40% και ένα κοινωνικό κράτος ισοπεδωμένο. Μια χώρα που βρισκόταν σε ανθρωπιστική κρίση. Οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες, ούτε οι αποφάσεις. Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολλαπλή κρίση, οικονομική, ανθρωπιστική, πολιτική. Με σκληρή δουλειά τα 3 αυτά χρόνια, εμείς αναστηλώσαμε το κοινωνικό κράτος που είχαν διαλύσει οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Θεσμοθετήσαμε τον νόμο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυξήσαμε τις δαπάνες για την προστασία της οικογένειας. Εξωθρολογήσαμε την απόδοση των επιδομάτων και εξυγχρονίσαμε τη διοίκηση. Εξασφαλίσαμε την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη σε όλους τους πολίτες. Κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση με κλειστά τα βόρεια σύνορά μας και μεγάλο αριθμό προσφύγων στη χώρα μας. Ωστόσο, η χώρα μας αποτέλεσε παράδειγμα αλληλεγγύης για όλη την Ευρώπη. Η χώρα μας έπαιξε το ρόλο του θεματοφύλακα των αξιών της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της συνεργασίας, όταν καμιά άλλη χώρα δεν έχει ακόμα αναλάβει τις ευθύνες της στο προσφυγικό. Τα 3 αυτά χρόνια πιάνουμε τους στόχους και μάλιστα με υπεραπόδοση. Και τώρα είμαστε έτοιμοι επιτέλους να βγούμε από τη στενή επιτροπία και να πετύχουμε μια συμφωνία για το χρέος. Έκλεισε ένα μεγάλο επώδυνο κεφάλαιο και άνοιξε ο δρόμος προς την ανάπτυξη και τον έξοδο της χώρας από την μακροχρόνια επιτροπία. Αυτό δεν αρέσει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν σας αρέσει, κυρίες και κύριοι, ότι τον Αύγουστο τελειώνουμε με τα προγράμματα στήριξης, τα μνημόνια και τις επιτροπίες. Η Νέα Δημοκρατία ήλπιζε σε μία αριστερή παρένθεση. Έχουν περάσει 3 χρόνια και ακόμα περιμένει να κλείσει αυτή η παρένθεση και θα περιμένει αρκετά χρόνια ακόμα. Ζητήσατε και ξαναζητήσατε εκλογές. Δεν σας βγήκε. Σήμερα δεν βρίσκετε τι να πείτε για να κάνετε αντιπολίτευση. Δεν σας βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν σας βολεύουν οι εξελίξεις και πέφτετε στο επίπεδο ενός επικίνδυνου εθνικισμού, ενός παραλυρήματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά τα χρόνια πήραμε δύσκολες αποφάσεις και τις στηρίξαμε. Και ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε με μεγάλα χρονίζοντα ιστορικά προβλήματα. Τώρα είναι μια ιστορική ευκαιρία να επιλύσουμε και ένα πρόβλημα που χρονίζει πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα αναφερθώ στο ιστορικό του, το έχουν αναλύσει ήδη και οι υπουργοί και αρκετοί συνάδελφοι. Θα πω μόνο το εξής. 25 τώρα χρόνια στρουθοκαμιλίζουμε. 25 χρόνια τώρα η γείτονα χώρα έχει αναγνωριστεί από 149 χώρες με το όνομα Μακεδονία και μόνο εμείς την αποκαλούμε Σκόπια στο εσωτερικό μας και στο εξωτερικό χρησιμοποιούμε το φύρομ, αυτό το διφορούμενο πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το ψελίζαμε σβήνοντας το τελευταίο γράμμα το μη που σήμαινε Μακεδονία. Όλοι μας ρωτούσαν και ιδιαίτερα στις διεθνείς επαφές τι εννοείται.
Το είπε καλά, πολύ καλά ο κύριος Υπουργός προχθές. Όλοι μας ρωτούν τι εννοούμε. Και στο τέλος κουνούν το κεφάλι με σύνεση. Α, εννοείται το Μακεδονία. Ήρθε λοιπόν η ώρα να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Με σκληρή διαπραγμάτευση, με επίμονη δουλειά, με διαβολεύσεις, με πισωγυρίσματα και παλινδρομίες, φτάσαμε στο τέλος. Ένα τέτοιο πρόβλημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν λύνεται με εθνικιστικά παραλυρήματα. Ο εθνικισμός θρέφει εθνικισμό και στην άλλη μεριά και το πρόβλημα διαιωνίζεται και δεν λύνεται. Χρειάζεται συνεργασία και αλληλεγγύη. Η χώρα μας είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και είναι έτοιμη να ξεπεράσει τα προβλήματα του παρελθόντος. Είναι έτοιμη να πατήσει σε καινούργιες βάσεις. Η συμφωνία δεν είναι κακή. Εσείς, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, έχετε φτιάξει ένα αφήγημα κακό, καταστροφικό, φοβικό. Και ο Υπουργός και οι άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν και στα ιστορικά στοιχεία και στα σημεία της διαπραγμάτευσης και στο τι πετύχαμε και τι κατοχυρώσαμε για τα ιστορικά και εθνικά μας σύμβολα, τα οποία τόσα χρόνια οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν τα υπερασπίστηκαν, δεν τα θωράκισαν, τα άφησαν να γίνουν τσέρκουλα. Τώρα που τα κατοχυρώνουμε και τα παίρνουμε πίσω, τα θυμηθήκατε και μας λιδωρείτε. Σήμερα, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, θα έπρεπε να συζητάμε για τους τρόπους με τους οποίους θα αναπτυχθεί η οικονομία μας. Για τις νέες πιο στέρες βάσεις πάνω στις οποίες θέλουμε να χτίσουμε. Να μιλήσουμε για συγκλήσεις και συνενέσεις. Να αναζητήσουμε τρόπους να ζήσουμε ομαλά και ειρηνικά μαζί με τους γείτονές μας και να μην υπάρχει τίποτα που να μας χωρίζει αντί να επινοούμε προδοσίες. Να αποδείξουμε ότι είμαστε ένα κράτος, μια χώρα εγγυητής της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή των Βαλκανίων. Ένα κράτος ασφαλές με την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, τα σύμβολά μας και αυτή την ιστορία δεν την εχωρούμε, δεν τη διαπραγματευόμαστε. Την τιμάμε όπως τιμάμε και την ιστορία των άλλων λαών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σταματά.